Ευχαριστούμε προς το παρόν την Αθηνά Παπακώστα και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Άκη Τσελέντη, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Τσελέντη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε μείνει άφωνοι με αυτά τα βίντεο που είδαμε, τα οποία είναι πραγματικά τρομακτικά. Και λίγα που είδατε. Φοβάμαι ότι τα θύματα θα ξεπεράσουν τα χίλια. Είχα τύχει να πάω εδώ και 7 χρόνια στην περιοχή, ευρύτερη περιοχή, στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος. Οπότε είχα δει ότι οι οικοδομές ήταν σε άθλια κατάσταση. Ακόμα και σπίτια υποτίθεται φτιαγμένα με τον τελευταίο αριθμό κανονισμό της Τουρκίας ήταν κακοφτιαγμένα. Επομένως, τα θύματα θα είναι πολύ περισσότερα. Εν τω μεταξύ, η μετασυστημική ακολουθία θα κρατήσει μήνες. Και θα κρατήσει μήνες και με μεγάλα γεγονότα. Ακόμα και πάνω από 6,5. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό τι σημαίνει στα ήδη επιβαρημένα στον οικοδομικό ιστό κτίρια. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πολύ τραγικό για την περιοχή. Αλλά να πω δύο λόγια τώρα, ναι. Πώς έγινε το φαινόμενο. Για πείτε. Κοιτάξτε, υπάρχει πλάκα, η πλάκα, μου αφήστε λίγο, υπάρχει πλάκα της Αφρικής, η ναι. οποία χτυπάει ανατολικά την πλάκα της Αραβίας. Η πλάκα της Αραβίας χωρίζεται με την Τουρκία με ένα ρήγμα, το λεγόμενο ρήγμα της Βορείου Ανατολίας. Πάνω σε αυτό το ρήγμα έγινε ο σεισμός. Αυτό το ρήγμα δεν έχει καμία σχέση με το ρήγμα της Βορείου Ανατολίας, το οποίο επηρεάζει και τον Ελλαδικό χώρο γιατί φτάνει μέχρι το Βόρειο Αιγαίο. Επομένως, το ερώτημα αν θα επηρεάσει την Ελλάδα, η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή ως αμελητέα, διότι είναι και μακριά και έχει καλή κατευθυντικότητα. Βέβαια, ο σεισμός έγινε σχετικά σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, μέχρι τα 600 χιλιόμετρα, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι είχαμε καταρρεύσει και σε απόσταση 100 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε λοιπόν την ποιότητα των κατασκευών εκεί. Mm-hmm. Πώς επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο, είπατε κύριε Τσελέντη, για να το κατανοήσουμε αυτό. Είπα ότι η περίπτωση να επηρεάσει τον ελλαδικό χώρο είναι πάρα πολύ μικρή πιθανότητα. Δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αν ήταν πάνω στο ρήγμα της Βορείου Ανατολίας, το οποίο περνάει από την Κωνσταντινούπολη και μπαίνει στο Βόρειο Αιγαίο, τότε ναι, θα είχαμε θέμα. Όπως το 99 που μας επηρέασε μετά το σεισμό της Αθήνας. Τώρα δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Είναι η πιθανότητα πάρα πολύ μικρή. Μάλιστα. Τώρα, εγώ κράτησα και αυτό που είπατε ότι η μετασεισμική ακολουθία θα κρατήσει μήνες και θα έχει γεγονότα 6,5. Μιλάμε για τεράστιους αριθμούς. Βέβαια. Βέβαια. Μπορεί να φτάσει και το 7. Ήδη είχαμε έναν 6,7 πριν από λίγο στην περιοχή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένα σεισμός πάνω από 6 σε μια τέτοια περιοχή με ήδη κτίρια τα οποία είναι λαγωμένα από τον 7,8. Ναι. Πραγματικά είναι τραγικό. Ζουν ένα δράμα οι άνθρωποι εκεί πέρα. Άρα οι άνθρωποι θα πρέπει να φύγουν από την περιοχή, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Τσελέντη. Εγώ αν ήμουν εκεί θα είχα φύγει. Mm-hmm. Θα είχατε φύγει αν ήσασταν εκεί. Η διάρκεια του φαινομένου. Σε τέτοια σπίτια. Κοιτάξτε, ο δομικός ιστός είναι απαράδεκτος, είναι άθλιος. Ναι. Η καμία σχέση για τη σεισμική κανονισμή του ελλαδικού χώρου, που είναι η καλύτερη του κόσμου, με αυτούς που είναι εκεί κάτω. Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε και τους καλλιτέχνες μηχανικούς. Εκεί πραγματικά υπάρχουν ακόμα και τα καινούργια κτίρια τους, τα πολυόρροφα, και αυτά είναι φτιαγμένα με πολύ άσχημους σεισμικούς κανονισμούς. Και η περιοχή αυτή του ρήγματος της Βορείου Ανατολίας είναι μια περιοχή με τη μεγαλύτερη σεισμική επικινδυνότητα. Εδώ αυτό Τουρκία. Που λέτε, κύριε καθηγητά, αυτό που λέτε εδώ, αυτό ήταν ένα κτίριο το οποίο έχει εξαφανιστεί, έτσι. Βέβαια. Σας έχουν ζητήσει συνδρομή, έχετε επικοινωνήσει με τους συναδέλφους σας στην Τουρκία? Όχι, δεν έχω. Γιατί καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί τώρα είναι πολύ απασχολημένοι. Mm-hmm. Αλλά τυχαίνει να γνωρίζουμε την περιοχή, βλέπουμε τι γίνεται. Μάλιστα. Η διάρκεια του φαινομένου, κύριε Τσελέντη, είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί, γιατί κάποιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για 7,7, 7,8, αλλά για ένα ολόκληρο λεπτό. Κοιτάξτε κάτι, το ρήγμα είναι μεγάλο, είναι πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Σίγουρα ένα τόσο μεγάλο ρήγμα, η διάρκεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί υπάρχει μια σταδιακή ενεργοποίηση mm-hmm. από μια μεριά του άλλου. Επομένως, και επειδή ο σεισμός ήταν και πολύ ρηχός, είχαμε και δημιουργία μια άλλη κατηγορία σεισμικών κυμάτων, τα λεγόμενα επιφανειακά κύματα, ναι. τα οποία πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες πάνω στην επιφάνεια, τα οποία και αυτά είναι καταστροφικά. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και πολύ μεγάλη διάρκεια. Άρα και η μετασεισμική ακολουθία θα είναι μετασεισμή με μεγάλη διάρκεια. Ακριβώς. Δυστυχώς. Και είπατε ότι δεν φοβόμαστε κάτι για εδώ την Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα το πρώτο που σκέφτεται ο κόσμος εδώ και οι τηλεθεατές μας και όλοι είναι 7,8 απέναντι. Τι σημαίνει για μας εδώ? Έγινε σε μια περιοχή, τονίζω και πάλι, καμία πολύ μακριά από την Ελλάδα και με μια κατευθυντικότητα ρήγματος, το οποίο δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Αυτό το ρήγμα δεν έχει καμία σχέση με τον ελλαδικό χώρο. Το ρήγμα της Βορείου Ανατολίας που ξέρουμε μπαίνει στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Άρα η πιθανότητα είναι ελαχίστη να συμβεί κάτι τέτοιο. Να πω και κάτι άλλο τώρα, επειδή ακούστηκε το πρωί ότι ξεκίνησε και η Ρόδος. Και ότι στη Ρόδο είχαμε ένα σεισμό 4,4. Mm. Δεν είχαμε στη Ρόδο σεισμό, κανένα σεισμό. Απλώς τι έγινε. Το γεωδυναμικό βγάζει κάποιες αυτόματες λύσεις. Το ένα λεπτό που γίνει κάποιος σεισμός βγάζει την ανακοίνωση.
έτυχε να πιάσουμε τους δημογράφους εδώ πέρα κάποια κύματα που ήρθαν από την Τουρκία. Και το σύστημα το αυτόματο τον μπέρδεψε. Έβγαλε λοιπόν 1,4, 4,4 και μετά από λίγα λεπτά οι σεισμολόγοι μας το διόρθωσαν και είπαν να υπάρξει σεισμός. Άρα, ακόμα και αν υπήρχε όμως σεισμός στη Ρόδο, δεν θα έχει καμία σχέση με το σεισμό της Βορειοανατολίας που έγινε σήμερα. Μάλιστα. Γιατί έγινε αισθητός ακόμη και στην Κύπρο. Κύριε... Ακριβώς. Έγινε. Στο Λίβανο παντού. Κύριε Τσελέντη, μείνετε όπως είστε. Μισό λεπτό να παρακολουθήσουμε μαζί ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα social media. Εδώ είναι το βίντεο. Στην Σανλούρφα. Και επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο καθηγητής, έτσι. Ναι. Για τις κατασκευές. Μισό λεπτό, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό. Αυτή είναι η ποιότητα των κατασκευών, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτή η απόσταση είναι πολλά, είναι πολλές δεκάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Ναι, βέβαια. Κατάρρευσε σε ένα, κατέρευσε σε ένα δευτερόλεπτο. Σε μερικά... Ακριβώς. Είναι σε αυτό που λέμε το δημοσιογραφικό κλισέ σαν χάρτινος πύργος. Ναι. Αλλά πραγματικά αυτό έχει... Τέτοια φαινόμενα δεν βλέπουμε ποτέ στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε ούτε τόσο μεγάλους σεισμούς και η ποιότητά μας στο κατασκευό είναι πολύ, πολύ ανώτερη. Καμία σχέση. Ένα ακόμη παράδειγμα ζωντανής εικόνας αυτή τη στιγμή, κύριε Τσελέντη. Βλέπουμε μια κατασκευή η οποία έχει καταρρεύσει πλήρως. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Τα κτίρια μέχρι μια καλή κατασκευή με τις προδιαγραφές που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πόσο αντέχει, δηλαδή τι ρίχτερ αντέχει, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε κάτι, η έννοια το πόσο ρίχτερ αντέχει είναι λανθασμένη. Ένα σεισμός ρίχτερ υποτίθεται είναι καλή μια βρύτη. Είναι ο σεισμός που ισχύει για όλο τον κόσμο. Ο κάθε σεισμός όμως δημιουργεί διάφορες επιταχύνσεις σε κάποια περιοχή, οι οποίες επιταχύνσεις αυτές μεταφέρονται από μια περιοχή, αλλάζουν από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή, έχουμε ένα σεισμό, ξέρω εγώ, στις Αλκιονίδες, με τις άξεις του 6, άλλοι θα είναι επιτάχυνση στο Λουτράκι, άλλοι στην Περαχώρα, άλλοι στην Αθήνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει να κάνει θέμα με τις επιταχύνσεις. Δηλαδή, ο αντισεισμικός κανονισμός στην Ελλάδα είναι φτιαγμένος για πολύ μεγάλες επιταχύνσεις. Και επίσης σημασία έχουν και τα εδάφη που φτιάχνονται από τα κτίρια. Mm-hmm. Τώρα, καταρρεύσεις σε αυτό το επίπεδο αποκλείεται να έχουμε στην Ελλάδα, εκτός και αν έχουμε κάποιες παρεμβάσεις παράνομες, όπως είχαμε στο Αίγιο που είχαν κόψει μια κολόνα από κάτω. Ναι, προφανώς. Αλλά τονίζω και πάλι ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Τουρκία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσελέντη, κύριε καθηγητά, να είστε καλά για σας τα φώτα σας πάρα που μας δώσατε. Ναι. Πραγματικά είναι... Α, να ρωτήσω κάτι για το θόρυβο. Επειδή στο πρώτο βίντεο που είδαμε, αυτό που ήταν, που ήταν εξωτερικό, ακούγεται και αυτός ο απόκοσμος θόρυβος του σεισμού. Η βοή αυτή. Αυτή η βοή, μισό λεπτό. Αυτό εδώ λέμε. Αυτή η βοή, όπως καταλαβαίνετε, από κινούμενα αντικείμενα και από μικροπτώσεις. Και από τα κτίρια, ναι. Δεν έχει σχέση με το ρήγμα, έτσι. Καμία σχέση. Είναι αυτό που λένε, και το έχουμε ακούσει και εδώ στην Ελλάδα, που λέει ακούσαμε βουητό πριν, λέει ο σεισμός. Άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή, ναι, όταν έχουμε, ακούμε πολλές φορές βουητό και μικροεκρήξεις σε ρήγματα επιφανειακού σεισμού, π.χ. στο κεντρικό Κορυφιακό ή σε Άσπερ και στην Εύβοια π.χ. Αλλά και είναι μικρά τα ρήγματα και έχουμε πτώσεις ή έχουμε εκφυγή αερίων μέσα από την υπόγεια έγκυλα. Εδώ πέρα έχουμε ένα ρήγμα φανιακό. Έχει ανοιχτεί όλη η περιοχή. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση ο σεισμός να είναι από το ρήγμα αυτό. Σημαίνει αυτή είναι από μικρό. Από πτώσεις αντικειμένων ή από μικροδιαρροές, μικρορυγματώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί εδώ στη χώρα μας για να το κλείσουμε? Όχι σε σχέση με το σεισμό, γενικά το λέω. Ένας σεισμολόγος σε ένα χώρο με τόσο μεγάλη σεισμική επικινδυνότητα πάντα είναι ανήσυχος. Πάντα. Επομένως, εγώ πάντα είμαι στα εδώ πέρα, πάντα πούμε, έχω μια ευρύτερη ανησυχία, γι' αυτό και κοιτάμε όλο τον ελλαδικό χώρο. Αυτό που λέμε ότι κάποιες περιοχές δεν έχουν σεισμικότητα και κάποιες άλλες έχουν, δεν στέκει. Το είδαμε το σεισμό της Κοζάνης, τι έγινε. Που δεν περιμέναμε τίποτα να γίνει εκεί πάνω. Επομένως, γι' αυτό πάντα πρέπει οι Έλληνες να λαμβάνουν τα γνωστά μέτρα σεισμικής προστασίας. Και από την άλλη μεριά να ξέρουμε ότι τα κτίρια μας είναι πολύ καλά φτιαγμένα. Βέβαια, λέγονται τα καινούργια κτίρια. Δυστυχώς, τα παλιά κτίρια πριν από το 80 που ήταν φτιαγμένα με τους παλιούς αντιπτικούς κανονισμούς, εκεί είναι πιο ευάλωτα. Αλλά και πάλι μας σώνει ότι έχουμε υπεύθυνους, σοβαρούς μηχανικούς. Μάλιστα. Να λοιπόν, και καλά. Να δούμε και αυτή την εικόνα. Η εικόνα αυτή που θα δούμε τώρα είναι από τη Συρία, κύριε καθηγητά. Γιατί έχετε, δεν ξέρω αν έχετε πάει και στη Συρία ή έχετε επισκεφτεί μόνο την περιοχή και στην Τουρκία. Λοιπόν, εδώ έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Εγώ Συρία δεν πήγα. Εδώ είναι Συρία το βίντεο. Εδώ είναι μια συνοικία που δεν υπάρχει κτίριο. Δεν έχουν ισοπεδωθεί. Εκεί θα σου πει και ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα στη Συρία, βέβαια.
Μάλιστα. Κύριε Τσελέντη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Δεν είναι, δεν είναι. Τα χέρια ψηλά.